Η τρομοκρατία τις περισσότερες φορές το κάνει το κράτος. Το Μάη, στις 9 του Μάη του 1936, σκότωσε 12-13 εργάτες και τραυμάτισε πάνω από 300. Ένα εργοστάσιο της Commercial, το οποίο βρισκόταν παρακάτω από το διοικητήριο, έβαλε τα αιτήματα στον εργοδότη με μαύρες σημαίες και με κόκκινες και έκαναν κατάληψη γιατί δεν δέχτηκε τα αιτήματα. Από καπνεργατική απεργία έγινε πανθεσσαλονική απεργία. Τότε η ένδειξη αλληλεγγύης κατέβαιναν και άλλοι κλάδοι στην απεργία ή κάνανε ράδους και βοηθούσαν τους απεργούς για να νικήσουν. Για να νικήσουν για τα αιτήματά τους. Και έτσι, αφού συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου αρκετές χιλιάδες εργάτες, αυτοί βάλαν πύρη το 5ο αστυνομικό τμήμα βρισκόταν αντίκρυ από τα λουτρά παράδεισος και άναψε φωτιά. Τότε βρισκόταν ένας αστυνομικός της λεγόμενος Ντάκος, Γάμα Ντάκος, δεν ξέρω, Γάμα Γεώργιος, ήταν Γεράσιμος, ήταν, και διέταξαν πύρη και σκότωσαν τόσους εργάτες. Αυτό το μακελιό είχε σαν συνέπεια να χτυπούν οι καμπάνες του Αγίου Δημητρίου και όλων των εκκλησιών και να κατεβαίνει ο κόσμος μαζικά στους δρόμους και να διαδηλώνει εναντίον των χωροφυλάκων, διότι οι χωροφύλακες κάναν το κακό. Πολλοί εργάτες θέλαν να βάλουν φωτιά στα τμήματα για να κάψουν τους χωροφύλακες επειδή αυτοί κάναν το κακό. Τους στρατιώτες που έστειλε να πούμε ο Σωματάρχης δεν κάνει τίποτα. Οι σταλινικοί τότε μαζί με τον Σωματάρχη μας είπαν να διαλυθούμε, θα τυφωνευτούν. Έγινε απεργία, αλλά δεν έγινε πανελλαδική απεργία όπως ήταν συμφωνημένα. Και έτσι αντί για να χτυπηθούν οι ένοχοι, καταδίκασαν εμάς 4 και 5 χρόνια φυλακή και εξορία. Και μας στείλανε στην εξορία. Αυτή είναι η κατάσταση, γι' αυτό λέω εγώ ότι το κράτος οι περισσότερες φορές κάνει την τρομοκρατία και όχι οι τρομοκράτες που θέλουν να πούν. Το σύστημα δημιουργεί τους τρομοκράτες και όχι οι τρομοκράτες γεννιούνται σαν τρομοκράτες. Γνεφίστε εσείς που ως τα τώρα ημέρα τι είδατε καλό, σε ντέρτια πάντα και σε πείνα γνεφίστε έρθεν ο καιρό. Στον παλαιόν τον κόσμο βάλετε φωτίαν, βάλετε κι ας γίνετε σαχτάρ κι ας χτίζουμε με καρδίαν εργάτες σκοθέστε στο ποδάρ. Μόνον εμείς η εργατίαν, οι δουλευτάς και οι προκομμένες θα κουμαντάρουμε τον κόσμο αγάς κανείς και εκεί θα απομένει. Ο κόκκινη σημαία μας, χρώμα αγάπης και ζωής, πόσες φορές σε σκέπασε στους μάρτυράς μας κατά γης. Ψηλά κρατάτε σύντροφοι το λάβαρο το ερυθρό, κι αν πέσω θύμα προδοτών, με αυτό σκεπάστε με νεκρόν. Μας ενθυμίζουν νίκες μας, αγώνες και καταδρομές και ανοίγουμε στα στήθη μας λαμπρές ελπίδες φλογερές. Πρωτομαγιά, νέα ζωή, όλη η φύση σε όπως γιορτάζει, έτσι η ιδέα η τρανή όλο τον κόσμο αγκαλιάζει. Ο Βούλγαρος με το Ρωμιό και ο Γερμανός με τον Εβραίο, όλοι πιστοί στο ιδανικό της ανθρωπότητας το ωραίο. Πρωτομαγιά, νέα ζωή, όπως η φύση όλη γιορτάζει, έτσι και η ιδέα η τρανή όλο τον κόσμο αγκαλιάζει. Ο Βούλγαρος με το Ρωμιό και ο Χριστιανός με τον Εβραίο, όλοι πιστοί στο ιδανικό της ανθρωπότητας το ωραίο. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, άνδρες, γυναίκες με όπλα στους ώμους, στο Λάβαρο πάντα πιστοί στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί. Παρίσι και στέπε βαθιά τιμημένα και δρόμοι και κάμποι που βάφτηκαν αίμα, μας δίνουν θάρρος, μας στέλνουν κραυγές εμπρός για τις μάχες, για νίκες λαμπρές.